Το πρώτο πιστοποιημένο ελληνικής κατασκευής σύστημα μη επανδρομένου αεροσκάφους είναι γεγονός. Είναι το σύστημα Ουρανός που κατασκευάστηκε από χανιώτικη εταιρεία με δυνατότητες αντίστοιχες με αυτές συστημάτων χωρών του εξωτερικού. Δηλαδή είναι το πρώτο drone το οποίο θεωρείται ασφαλές να είναι στους ελληνικούς εθέρες μαζί με τα μη επανδρομένα μέσα. Το σύστημα Ουρανός έχει αυτονομία 10 ώρες, μπορεί να πετάει από το σταθμό εδάφους μέχρι 100 χιλιόμετρα και ύψος 14.000 πόδια. Η ταχύτητά του μπορεί να φτάσει τα 120 χιλιόμετρα την ώρα, ενώ έχει μεγάλη εμβέλεια. Διαθέτει 3 κεραίες GPS και 2 διαφορετικές ασύρματες ζεύξης. Χρειάστηκαν δηλαδή πολλά χρόνια για να φτάσουμε στο αποτέλεσμα το συγκεκριμένο. Ξεκινήσαμε βήμα-βήμα. Μελετήσαμε την αγορά, μελετήσαμε εταιρείες που παράγουν components για drones εξειδικευμένες στο χώρο και παγκοσμίως εδρεωμένες. Στελέχη της κατασκευάστριας εταιρείας παρουσίασαν στην Κρήτη TV τις δυνατότητες του μη επανδρομένου αεροσκάφους Ουρανός σε μία πτήση από το στρατιωτικό αεροδρόμιο του Μάλεμε. Εδώ πέρα δεξιά βλέπουμε το υψόμετρο AMSL και ταχύτητα πτήσης. Εδώ πέρα είναι όλες οι ενδείξεις της μηχανής της τηλεμετρίας ραδιοζεύξης και ταυτόχρονα έχουμε πάντα και ένα δεύτερο παράθυρο με την κίνηση που υπάρχει στην περιοχή από επανδρομένα και φυσικά τις προβλέψεις καιρού, εργαλεία, απαραίτητα να τα κοιτάμε συνεχόμενα στη πτήση. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε πολλών ειδών εφαρμογές, όπως είναι η έρευνα και διάσωση, όπως είναι η πυρασφάλεια, δηλαδή να προνοήσουμε και να προβλέψουμε μια πυρκαγιά, να την ανοιχνεύσουμε νωρίς για να πάει πυροσβεστική, όπως είναι η επιτήρηση συνόρων, θαλάσσιων και χερσαίων, η επιτήρηση κριτικών κρίσιμων εγκαταστάσεων. Στο μη επανδρομένο σύστημα Ουρανός προσαρτάται μια κάμερα υψηλής ευκρίνειας και μια θερμική κάμερα παρέχοντας υψηλής ποιότητας εικόνα. Επιπλέον διαθέτει σύστημα εφεδρείας που του εξασφαλίζει απόλυτη πτητική ασφάλεια. Αυτό ουσιαστικά μας δίνει μας τη δυνατότητα να πετάμε πολύ μακριά και πολύ ψηλά αν χρειαστεί και με τις 10 ώρες αυτονομία να καλύψουμε μεγάλη περιοχή με μία μόνο πτήση. Αυτό είναι από τα μεγαλύτερα ωφέλη που δίνουν τα μη επανδρομένα. Όσο αφορά την μονάδα παραγωγής ενέργειας, η οποία είναι η μπαταρία ουσιαστικά, δεν στηριζόμαστε μόνο σε αυτήν. Έχουμε μία μονάδα, μία γεννήτρια ουσιαστικά πάνω στο αεροπλάνο, η οποία παράγει ρεύμα ενώ όσο δουλεύει ο κινητήρας. Με την πιστοποίηση του πρώτου ελληνικής κατασκευής drone από την αρμόδια διεύθυνση πτητικών προτύπων της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας, σε συνεργασία με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, ανοίγει ένας νέος δρόμος στον χώρο των κατασκευών συστημάτων μη επανδρομένων αεροσκαφών.